να μην του. Γεια σας παιδιά, Νερόλ εδώ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για άλλη μια φορά, στο κανάλι που ανεβάζει βίντεο, όποτε θυμάται. Σε αυτό το βίντεο, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα σας λύσω απορίες, ερωτήσεις. Γενικά μου στέλνετε τις ίδιες ερωτήσεις στο Instagram και με χαρά απαντάω σε όλους. Αλλά είπα να κάνω ένα βίντεο έτσι ώστε να μην του. Και είπα να κάνω ένα βίντεο έτσι ώστε να μην με ξαναρωτήσετε πάλι τα ίδια. Είναι απλές κατανοητές ερωτήσεις, αλλά πολλοί με ρωτάνε προφανώς γιατί δεν ξέρουν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όση ώρα εγώ θα μιλάω, θα παίζει δίπλα. Όση ώρα εγώ θα μιλάω, δίπλα θα παίζει ένα βίντεο. Λοιπόν, τι γίνεται με το φίλτρο? Όταν λέω παπάς, εννοώ αυτό εδώ το πλαστικό το πράγμα. Εννοώ αυτό το πλαστικό το πράγμα. Και όταν λέω πνίχτης, εννοώ το λαστιχένιο, το οποίο εγώ το έχω κοντίνει, το έχω κόψει. Αλλά εσείς το βγάζετε εντελώς άμα θέλετε ή βγάζετε όλο το παπά άμα θέλετε, όπως έχω κάνει εγώ, για να παίρνει μπόλικο αέρα. Και αυτό εδώ είναι το φίλτρο. Το φίλτρο DNA, το οποίο εάν δεν βγάλεις το πνίχτη ή το παπά ακόμα καλύτερα, δηλαδή όλο το καπάκι να το ξυλώσεις, δεν θα δείτε διαφορά. Είτε DNA είτε το μαμά το φίλτρο, διαφορές δεν θα δείτε. Για να δείτε διαφορές πρέπει να βγάλετε όλο το καπάκι. Βέβαια, για να βγάλετε όλο το καπάκι, να ρουφάει όλο αυτό τον αέρα το παραπάνω, θα χρειαστείτε και μια εξάτμιση σε συνδυασμό. Τώρα, σε καυσανάλυση που έχει γίνει με αυτό το setup που έχω εγώ, εξάτμιση φίλτρο, είναι στα όρια να μην στεγνώσει το μηχανάκι. Εάν στεγνώσει το μηχανάκι, που σημαίνει έχει φτωχό μείγμα, δεν είναι καλό για το μηχανάκι, για το μοτέρ. Προσέξτε, δεν είναι απλά φτωχό μείγμα, κάνει κακό στο μηχανάκι. Αλλά προς το παρόν αυτό το setup είναι μια χαρά, λειτουργεί εντάξει το μηχανάκι, δεν υπάρχει φόβος. Βέβαια, καλό θα ήταν μελλοντικά να γίνει ένα remap, να γίνει πιο πλούσιο το μείγμα, να ανεβούν λίγο οι κόφτες, ξέρω εγώ. Πάμε στο άλλο τώρα. Τα φώτα πορεία σε αυτά τα λαμπάκια. Έκανα ένα βίντεο στο TikTok. Χαμός. Πού τα πήρες? Μπαίνουν στο VF, μπαίνουν στο Astra. Δεν γνωρίζω. Στο VF δεν νομίζω να μπαίνουν, γιατί έχει άλλο σύστημα. Δεν έχει λαμπάκια, έχει κάτι σαν ταινία, ξέρω εγώ. Δεν γνωρίζω αν μπαίνουν σε άλλα μηχανάκια. Ξέρω ότι μπαίνουν σε αμάξι, ξέρω ότι μπαίνουν σε CryptoNex, στο GTR. Τώρα δεν ξέρω όλα τα μηχανάκια αν ταιριάζει. Είναι αυτές οι λάμπες TAF 10. Κοστίζουν γύρω στα 3-4 ευρώ, δεν κοστίζουν πολλά. Τώρα από πού το πήρα, εντάξει, μπορείτε να ψάξετε λίγο, θα το βρείτε, πιστεύω, δεν θα δυσκολευτείτε. Άνα και να πω και λίγα πράγματα για αυτά τα λαμπάκια. Στο GTR απλά βάζεις το χέρι σου από μέσα από τα πλαστικά. Πρέπει να έχεις λίγο λεπτό χέρι γιατί είναι λίγο στριμωχτά. Βάζεις χεράκι στο μηχανάκι σου και πιάνεις τη λάμπα τη παλιά, τη βγάζεις, βάζεις τη καινούρια και είσαι έτοιμος. Το τηλεχειριστήριο ή θα σβήσει ή θα ανάψει το φως. Μπορείς να αλλάξεις κάποια χρώματα, μπορείς να το κάνεις να αναβοσβήνει. Και κάθε λάμπα θέλει ξεχωριστό χειρισμό. Δηλαδή δεν πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν και τα δύο, πρέπει μία στην αριστερή, μία στη δεξιά. Γι' αυτό και μπορείς να κάνεις και το εφέ κόκκινο με μπλε να αναβοσβήνει και να είναι σαν της αστυνομίας, και εγώ να πας καμιά βόλτα να σε κυνηγάνε. Λοιπόν, πάει και αυτό το με τα λαμπάκια. Άλλη απορία που μου έχουν πει μερικοί είναι σχετικά με το φτερό εδώ στην πινακίδα. Το φτερό στην πινακίδα δεν είναι σαν το VF, δεν παιδεύεσαι, δεν κόβεις, δεν τίποτα. Έχει μια κολάρα, 4 βίδες βγάζεις εντελώς το μαμά το φτερό, 4 βιδούλες μόνο και είσαι έτοιμος. Βάζεις μια σπαστή, βάζεις την πινακίδα σου από εδώ κάτω που θα τη βάλουμε εμείς δοκιμαστικά. Αυτό, τίποτα, είναι πανεύκολο.
Λοιπόν, άλλη ερώτηση που μου κάνανε είναι το φανάρι αυτό που έχω βάλει εγώ, το aftermarket τέλος πάντων. Κάνει γύρω στα 65 ευρώ χωρίς τοποθέτηση, σε γνωστό κατάστημα, όλοι ξέρετε. Έχει ενσωματωμένα φλάζ, γιατί ρωτήθηκα και αν έχει φλάζ. Αυτό. Λοιπόν, πολλοί με ρωτάτε για τη βάση της παστή. Νομίζω είναι της Ριζώμα. Κάνει γύρω στα 30 ευρώ. Είχε ένα καρουμπαλάκι εδώ που είχε ένα LED φλάζ για την πινακίδα. Εγώ το ξύλωσα όλο. Είχε μια βιδούλα και πάπη, το βγαλώ όλο. Δεν χρειάζομαι LED φλάζ να φωτίζει την πινακίδα, γιατί έτσι κι αλλιώς το φανάρι την κάνει κόκκινη. Αυτό, και είναι σπαστή, κάνει κάπου στα 30 ευρώ και είναι μια χαρά. Εμένα με έχει ικανοποιήσει. Αυτά εδώ είναι τα πιο φτηνά που θα βρείτε. Δεν είναι της μάνας του κομμένα, είναι κάτι άλλο. Ωραία, ποιοτικά είναι, εντάξει, μια χαρά. Μη βάλετε προ-liner, μη βάλετε ότι να είναι εξάτμιση των 100 ευρώ. Βάλτε μια καλή, βάλτε μια Restage, βάλτε μια Resgun, μια καλή τέλος πάντων. Υπόψη ότι αν βάλετε Cardinal, εκτός ότι κάνει υπερβολικά πολύ θόρυβο, είναι για πιο ανεβασμένα μηχανάκια. Γενικά δεν την προτείνω σε μαμά μηχανάκια. Λοιπόν, άλλο που μου λέτε, ότι σας λέω πιάνει 145 σε ευθεία κόφτη ή έχτη, 146, 144, 145, μου λέτε δεν γίνεται. Αν βγάλεις το καπάκι, το παπά, το φίλτρο και βάλεις μια εξάτμιση και έχει στρωθεί λίγο κινητήρας, γιατί εγώ έχω 5.000, εντάξει ακόμα ανοίγει το μοτέρ, 70 κιλά είμαι, άμα σκύψεις λίγο, αν ανοίξεις λίγο σωστά τις ταχύτητες, ναι ρε παιδιά, πιάνει 145 σε ευθεία. Τι ψέματα να σας πω. Καλά, σε κατηφόρα εννοείται ότι τα πιάνει πολύ εύκολα. Τώρα, με μαμά εξάτμιση και μαμά φίλτρο, το πολύ να δείτε σε ευθεία 130-135, εγώ είχα δει μέχρι 138, δηλαδή ζορίζεται, δεν πάει πολύ. Τι άλλο με ρωτάτε, κάτσε να θυμηθώ, ότι να βάλω εξάτμιση γιατί ακόμα το στρώνω είναι σωστό. Εντάξει παιδιά, νομίζω δεν παίζει ρόλο αν θα βάλεις το στρώσιμο εξάτμιση ή όχι, νομίζω δεν παίζει καθόλου ρόλο. Αλλά άμα θες, περίμενε να το στρώσεις και μετά βάλω το, σιγά πώς, λίγες μέρες είναι. Δεν θυμάμαι τώρα, είμαι σίγουρος ότι όταν τελειώσω το βίντεο θα μου έρθουν και άλλα πράγματα που με έχετε ρωτήσει, τέλος πάντων. Πράγματα που με ξενερώνουν στο μηχανάκι. Τίποτα. Α, ναι, είδα ένα βίντεο στο Facebook, ξέχασα να σας πω. Τι μηχανάκι είναι αυτό, λέει, βάζει το κλειδί κάτω από τη σέλα, ξέρω εγώ, για να ανοίξει. Λέει, πω, δηλαδή πρέπει να σκύβω, λέει. Ωπα ρε φίλε, περίμενε. Πόσες, κάθε πότε ανοίγεις τη σέλαση, κάθε πότε βάζεις βενζίνη, κάθε μία μέρα. Εγώ βάζω κάθε 2 εβδομάδες βενζίνη, ωραία. Δηλαδή, τόσο δύσκολο, κάθε 2 εβδομάδες, κάθε μέρα εγώ σου λέω. Είσαι τρελός, εσύ κάνεις βόλτες κάθε μέρα βάζεις βενζίνη. Δηλαδή, μία φορά την ημέρα μας σκύψεις και βάλεις το κλειδί. Και, δηλαδή, εντάξει, μην τρελάθω τώρα. Μετά έκανε τα πλαστικά. Τρίζει, δεν είναι καλό. Έλα ρε μαλάκα, τώρα με δουλεύω. Και με την ευκαιρία κάνοντας αυτό το βίντεο θέλω να σας κάνω μια εξομολόγηση. Κάνω πιο πολλά βίντεο στο TikTok από ό,τι στο YouTube. Γι' αυτό κάντε ένα follow στο TikTok. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια εάν θα θέλατε να κάνουμε ένα Q&A. Ρωτήστε με πράγματα και εγώ να απαντήσω. Και όχι μόνο για μηχανάκια, οτιδήποτε σας έρθει στο μυαλό και θέλετε να με ρωτήσετε, ρωτήστε. Να κάνουμε κουβεντούλα τέλος πάντων. Να είναι το επόμενο βίντεο αυτό. Επίσης, υπόσχομαι ότι όταν τελειώσει η καραντίνα, πότε θα τελειώσει η καραντίνα, όταν τελειώσει η καραντίνα, τι βίντεο θα έρθουν. Δεν έχετε ιδέα τι βίντεο θα έρθουν. Όχι, δεν θα ανεβάζω 3 βίντεο την εβδομάδα, αλλά αυτά που θα ανεβάσω θα σας αρέσουν. I promise. Αυτή τη στιγμή που γυρίζω το βίντεο είναι 31 Δεκεμβρίου 2020.
Εύχομαι, παιδιά, η καινούργια χρονιά να μην είναι σαν την παλιά. Πραγματικά θέλω να βγάλω τη μάσκα, θέλω να πάω βόλτα με το μηχανάκι όπου γουστάρω, να επισκεφτώ φίλους μου. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πράγμα με την καραντίνα και τον ιό. Εύχομαι να έχετε όλη υγεία, όλοι οι δικοί σας να είναι καλά. Εύχομαι να βάλετε μυαλό να φοράτε όλοι κράνος και να μην κάνετε μαλακίες στον δρόμο. Εντάξει, λίγες, μην κάνετε πολλές, λίγες κάντε. Και αγάπη, παιδιά, και όλα θα πάνε καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή χρονιά. Peace. Και ήρθε η ώρα, όπα, όπα μισό. Λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε το μικρό δώρο unboxing. Sorry, δεν έχω βάλει το μικρόφωνο το άλλο, βάζα την κάμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, να κάνουμε το μικρό unboxing, είναι το δωράκι του Σπύρου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, υποψιάζομαι τι έχει μέσα. Βασικά, είμαι σίγουρος τι έχει μέσα. Θα σας πω κάτι. Είναι ένα μασκάκι, έτσι, το οποίο κολλάει μπροστά στο τιμόνι. Στην αρχή, όταν είχα πάρει το GTR, όταν έβλεπα ένα τέτοιο μασκάκι, που ελάχιστα GTR είχανε, παιδιά, με ξενέρωνε. Λέω, τι μαλάκι είναι, γιατί το βάζουν αυτοί. Αλλά δεν το βάζανε πολύ, ελάχιστα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή έτυχε και είδα του Άλεξ, από την Αθήνα είναι το παιδί και ο Σπύρος βασικά από την Αθήνα είναι. Έτυχα και είδα το GTR του που είχε βάλει το μασκάκι. Και του λέω, μαλάκα Άλεξ, αυτό θα το πάρω να ξέρεις. Δεν ξέρω, θα στο ξεκολλήσω, του λέω. Δεν με νοιάζει. Εντάξει, το έλεγα για πλάκα στην αρχή, έτσι. Περάσαν οι μήνες και λέω, κάτσε ρε φίλε, λέω να το παραγγείλω. Πάω να το παραγγείλω, έλλειψη. Ωραία, λέω, γάμισε το άστο. Περνάνε 2-3 μήνες, κάτσε να δω, λέω. Κοιτάω, έλλειψη. Ρε πούστη μου, λέω, τώρα που το πήρα απόφαση, λέω, να βάλω το μασκάκι μου επιτέλους. Και λέω, ρε πούστη μου, τι να κάνω. Και του λέω του Σπύρου για πλάκα. Του λέω, πήγαινε στο μηχανάκι του Άλεξ και ξύλωσε. Και λέω, πιστεύω να το πάρεις σοβαρά. Λέω, δεν είναι τόσο τρέλο το παιδί, λέω. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ. Κάτσε να ανοίξουμε. Αχα. Αυτό δεν πρέπει να είναι του Άλεξ. Αχα. 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 Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να είναι του Άλεξ. Αλλά το έχει βουτήξει από άλλα. Δεν ξέρω τι έκανε αυτό το παιδί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ το Σπύρο. Εντάξει, τα παιδιά στην ομάδα του GTR στο Facebook τους τα είχα πρίξει. Τους έλεγα, παιδιά, μασκάκι, μασκάκι και μασκάκι και μασκάκι. Μας τα έκανες μασκάκι, λέει, από μέσα του ο Σπύρος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό εδώ. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με την καραντίνα που δεν μπορούμε να συναντηθούμε πάλι να πάμε βόλτα με τα παιδιά. Εύχομαι γρήγορα να τελειώσει για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα ωραία βιντεάκια. Και όταν λέω ωραία βιντεάκια εννοώ στο δρόμο, σε ωραίους δρόμους, βόλτες, κόντες. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξανακάνω πάλι βίντεο μέσα στο σπίτι, γιατί δεν μου πολύ αρέσει, ψιλοβαριέμαι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε καλή χρονιά, κλασικά υγεία, να προσέχετε με τα μηχανάκια. Ξέρω ότι στο άλλο βίντεο που είμαι πάνω στο μηχανάκι που πέφτει, πάει να πέσει μάλλον,
Έχω ξαναευχηθεί πάλι καλή χρονιά και κλείνω το βίντεο. Δεν πειράζει, εγώ θα το κάνω δεύτερη φορά γιατί είναι άλλη μέρα αυτό εδώ το γύρισμα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους. Τα λέμε στο επόμενο.